όσο περνάνε τα χρόνια, τα προϊόντα που παράγει η μητέρα γη είναι τελείως εξασθενισμένα από πολλούς λόγους, από πολλούς παράγοντες. Ένας παράγον είναι ότι είναι οι υπερκαλλιέργειες, δεύτερον τα χημικά και τρίτον είναι όλα που δεν σκεπάζονται κάτω, είναι σκεπασμένα κάτω από τον ήλιο, τα προϊόντα αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν φτάνουν οι ακτίνες του ηλίου για να μπορεί το φυτό να πάρει την ενέργεια που χρειάζεται από το περιβάλλον για να αναπτυχθεί και να δώσει τα στοιχεία που πρέπει και να τα πάρουμε εμείς σαν άνθρωποι, να τα φάμε εμείς ή τα ζώα και να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να περιλαμβάνει ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός για την ανάπτυξή του. Δυστυχώς όμως τα πράγματα αυτά, αντί να, στον τομέα αυτό, αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Με αποτέλεσμα εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε προϊόντα τα οποία είναι συμπυκνωμένη τροφή, όπως σας είπα και προηγουμένως, και περιέχει τα στοιχεία αυτά τα οποία δεν μπορούμε να πάρουμε το περιβάλλον. Το καλό είναι ότι όσο πιο νωρίς αρχίσει κάποιος οργανισμός, κάποιος άνθρωπος να παίρνει τα συμπληρώματα διατροφής, τόσο το καλύτερο για αυτόν. Παλιά θυμάμαι ότι ένα πορτοκάλι που τρώγαμε το 1950, τη βιταμίνη C που είχε μέσα, τώρα πρέπει να πάρει σε ένα καφάς πορτοκαλί αν την έχει τη βιταμίνη αυτή. Το λουλούδι από την Άγρια Τριανταφυλιά είχε μέσα τόση περιεκτικότητα σε βιταμίνη C που έφτανε για ένα μήνα. Δυστυχώς όμως σήμερα τα πράγματα δεν πάνε καλά ως προς τις καλλιέργειες και γι' αυτό εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής. Τώρα, τι συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνουμε? Πρέπει να παίρνουμε εκείνα τα οποία έχει ανάγκη ο οργανισμός. Το παν με τον άριστον, το οποίο είπε ένας Έλληνας φιλόσοφος, μας λέει ότι πρέπει να έχουμε ένα μέτρο σε όλα. Δηλαδή να ξέρουμε ο οργανισμός, π.χ. μία βιταμίνη C, πόσα μιλιγράμμα πρέπει να παίρνει. Ή μία βιταμίνη D, πόσα να παίρνει, μία B1 ή μία B6. Αυτή η αναλογία των σωστών, η σωστή αναλογία που πρέπει να παίρνουμε εξαρτάται από τον οργανισμό. Υπάρχουν λοιπόν πίνακες που βλέπουμε μέσα τι ανάγκη έχει ο οργανισμός από κάθε βιταμίνη, από κάθε ένζημα, από κάθε ιχνοστοιχείο. Και να ξέρετε ότι τα ιχνοστοιχεία, τα μέτρα τα οποία είναι, βοηθούν και στην ομοιόστοση του οργανισμού. Παράδειγμα, τώρα αν δεν έχουμε κάλιο ή αν δεν έχουμε νάτριο, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πρέπει λοιπόν να παίρνουμε τροφές οι οποίες να έχουν την κατάλληλη ποσότητα καλού και την κατάλληλη ποσότητα νατρίου. Συν το ψευδάργυρο, συν το σελήνιο, όλα αυτά πρέπει να τα παίρνουμε τη διατροφή, υποτίθεται. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν προϊόντα που να μας καλύπτουν σε όλες αυτές τις σωστές αναλογίες και πρέπει να παίρνουμε τα συμπληρώματα διατροφής. Από τα συμπληρώματα διατροφής, εκείνα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη πέραση και έχουν καταξιωθεί στον κόσμο, είναι οι βιταμίνες. Εμείς λοιπόν πρέπει να παίρνουμε προϊόντα τα οποία να περιέχουν και βιταμίνες και τα άλλα στοιχεία. Ευτυχώς υπάρχουν τα μανιτάρια που καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα των ουσιών των προϊόντων αυτών που χρειάζεται ο οργανισμός. Οπότε με ένα μπάρα που λέμε 3 τριγόνια, 4 τριγόνια. Ευτυχώς που και η εταιρεία έχει μια πάρα πολύ καλή παραγωγή, μια ελεγχόμενη παραγωγή στα προϊόντα της. Είναι όλα αξιόπιστα και όπου μετά έχω δώσει εγώ και οι συνεργάτες στην DXN είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και οι άρρωστοι είναι ευχαριστημένοι. Που σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά. Αυτά όσον στα συμπληρώματα διατροφής. Αν είμαστε τώρα από κοντά, θα κάναμε και μια συζήτηση, αλλά είμαστε λίγο μακριά. Άρα λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το πρόβλημα της διατροφής, το περιβάλλον το οποίο δεν ευνοεί τις κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή των τροφίμων. Ο άνθρωπος όλη μέρα δουλεύει και παλεύει, αυτό λέγεται στρες. Δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι σήμερα είναι σε κατάσταση στρες. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που κάνουν τον άνθρωπο να τρέχει και να μην φτάνει. Και εκείνο το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει την καθιστική ζωή. Τι σημαίνει καθιστική ζωή? Δεν γυμνάζεται. Κοιτάξτε να σας πω μια λεπτομέρεια να την ξέρετε. Δεν λέμε να γυμναζόμαστε στο γυμναστήριο και να τρέχουμε και να κάνουμε βάρη και στα γυμναστήριο μας. Όχι. Πρέπει να βγαίνουμε στη φύση και να αναπνέουμε καθαρό οξυγόνα και να περπατάμε. Δεν κάνουμε αθλητισμό.
Όλοι οι εναλλακτικοί γιατροί στον κόσμο αυτό το πράγμα λένε. Δυστυχώς όμως παγκοσμίως επικρατεί η ιδέα να πάμε στο γυμναστήριο. Λάθος. Το τιμότερο να περπατήσετε σε έναν δρόμο στο σπίτι σας γύρω-γύρω ένα τέταρτο, να πάτε στο γυμναστήριο μία ώρα. Το καταλάβατε αυτό. Όταν συναντηθούμε και να κάνουμε το μάθημα και να σας βλέπω και να με βλέπετε, θα σας εξηγήσω πάρα πολλά πράγματα. Τώρα πάμε στο κόντισεπ. Το κόντισεπ είναι ένα προϊόν, ένα μανιτάρι, το οποίο σύμφωνα με τους Κινέζους θεωρείται το απάβγασμα της δόξης που λένε των μανιταριών. Δηλαδή όλα τα μανιτάρια είναι κτισμένα κάτω από αυτό. Από αυτά τα οποία έχω εγώ στη βιβλιογραφία, βλέπω ότι έχουν δίκιο εκείνες. Καταρχήν, το κόντισο περιλαμβάνει περίπου 400 είδη. Λίγα είναι όμως τα είδη εκείνα που μπορούν να δώσουν θεραπευτικά αποτελέσματα. Δεύτερον, παραστούν κυρίως έντομα. Τρίτον, είναι μεγαλώνει σε υψόμετρο από 2.700 5.000 μέτρα. Ξεκίνησα και το ανακαλύψανε σύμφωνα με τους Κινέζους στο Φιβέτ και στο Νεπάλ και μετά σε άγρια μορφή και μετά άρχισε να φύγει το καλλιεργούμε. Στους Κινέζους καλείται το, όπως λέει εδώ πέρα και το χρυσό βότανο. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι έχει πάρα πολλές θετικές επιπτώσεις στον οργανισμό. Αν είχαμε το χρόνο να σας εξηγήσω από το σύγγραμμα που έχω, θα τρελαθείτε να δείτε ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο παρά το μανιτάρι το κόντισε. Περιλαμβάνει τα πάντα. Γι' αυτό και οι Κινέζοι, οι αυτοκράτορες της Κίνας, το θεωρούσαν το πολυτιμότερο βότανο. Και επειδή ήταν τόσο πολύτιμο για αυτούς και ήταν δύσκολο να το βρουν σε άγρια μορφή, το παίρνανε μόνο οι οικογένειες των αυτοκρατόρων, οι αυτοκρατορικές οικογένειες. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε τώρα τη φαρμακολογία. Να σας πω ότι σήμερα το μανιτάρι αυτό, το κόντισε, μπορεί να το βρούμε στην άγρια μορφή, μπορεί να το βρούμε σε καλλιέργειες και μπορεί να το βρούμε και φυσική μορφή, δηλαδή καλλιέργειες οι οποίες γίνονται κάτω από συνθήκες άγριας μορφής. Η καλύτερη περίπτωση είναι να το βρούμε σε άγρια μορφή, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι συνθήκες καλλιέργειας κάτω από ελεγχόμενη παραγωγή, με άγριες δηλαδή, με άγριες, πώς το λένε, καλλιέργειες, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι είναι το ίδιο και από τα πειράματα που έχουν γίνει βλέπουμε ότι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Το πείραμα που έγινε σχετικά με το κόντισε, ποιο είναι καλύτερο, το άγριο ή εκείνο το οποίο είναι από ελεγχόμενη παραγωγή, είδαμε ότι στους καρκινοπαθείς και τα δύο μανιτάρια ενεργούν το ίδιο. Άρα λοιπόν και τα δύο έχουν την ίδια αξία. Επαναλαμβάνω, το άγριο μανιτάρι και εκείνο το οποίο είναι κάτω στην παραγωγή, κάτω από ελεγχόμενη παραγωγή, που έχει προδιαγραφές άγριο μανιτάριου. Αυτά λοιπόν τα μανιτάρια χρησιμοποιεί και η DXL. Και γι' αυτό είναι ελεγχόμενη παραγωγή και είναι πολύ καλή ποιότητα. Τώρα, αυτή η οποία, ξέχασα να σας πω ότι το όνομα Cordyceps προέρχεται από την ελληνική λέξη κορδίλι που σημαίνει ρόπαλο και το λατινικό τσέπς που σημαίνει κεφάλι. Τώρα, αυτό που μας κάνει μας εντύπωση είναι ότι στις φαρμακοκινητικές ιδιότητες υπάρχει η κορδισεπίνη, η οποία είναι η βασική ουσία ενός φαρμάκου που λέγεται κυκλοσπορίνη. Και όσοι ξέρουν λίγο γιατρική φαρμακολογία, η κυκλοσπορίνη είναι εκείνο το φάρμακο που παίρνουν για τους καρκινοπαθείς. Και το δίνουν μάλιστα και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μεταμοσχεύσεις οργάνων. Δηλαδή, το φάρμακο αυτό βοηθάει να μην γίνει απόρριψη του οργάνου. Υπάρχει η φρυγκολιμόδη, η οποία είναι ένα συστατικό που βρέθηκε τώρα τελευταία
ότι βοηθάει πάρα πολύ στις κρίσεις κατά πλάκας. Γι' αυτό, άμα κάνουμε μια θεραπεία στις κατά πλάκας, πρέπει να δώσουμε το Cordyceps μαζί με το Lion's Mane. Πρέπει και τα δύο αυτά να τα δώσουμε για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Τώρα, το κόντισεπ έχει γλυκά γεύση, έχει χαρακτήρα τελείως ουδέτερο, και μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλές καταστάσεις. Αυτό το οποίο κάνει το κόντισεπ και το κάνει τόσο δυνατό, είναι ότι επεμβαίνει μέσα στο κύτταρο, ειδικά στα μυτοχόνδρια, με αποτέλεσμα να αυξάνει το νόμισμα της ενέργειας, το οποίο λέγεται ATP, και αυτό είναι τριφοσφορική αδενοσύνη, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μπορούν να απορροφούν οξυγόνο σε μεγαλύτερες ποσότητες. Μετατρέπεται σε NAD και τα λοιπά, μη σας τα λέω τώρα στη βιοχημεία. Γι' αυτό θεωρείται ότι είναι ένα από τα καλύτερα προϊόντα που βοηθούν στην κόπωση, στο στρες, έτσι, κάνει για αθλητές. Συγκεκριμένα, οι Κινέζοι, μαζί με ένα ένζημα που του βάζουν μέσα, το δίνουν στους πιλότους. Η NASA το χορηγεί αυτό σε άλλη μορφή για να ξεκουράζει οι αστροναύτες, όπως μαζί με τη σπιρουλίνα. Αυξάνει την ανταλλαγή των δαιμόνων σε αέρια. Δηλαδή, εκεί που να βγάλουμε, ας πούμε, ένα κιλό, ένα λίτρο αέρια από τα πνευμόνια, βγάζουμε ένα και τρία. Θα σας δώσω χωρικά να το καταλάβω. Φυσικά, πάρουμε οξυγόνο και βγάζουμε διοξίδιο, που σημαίνει ότι παίρνουμε περισσότερο οξυγόνο και βγάζουμε περισσότερο διοξίδιο, με αποτέλεσμα ότι να έχουμε καλύτερη αιμάτωση των ιστών. Η ανταλλαγή των αερίων γίνεται στα βραχιόλια, περνάνε κάτω τα αέρια, μέσα από ο αέρας βασικά περνάει μέσα, μπαίνει στους πνεύμονες και τη τελευταία μονάδα τα βραχιόλια. Και το βραχιόλιο είναι σαν ένα μπαλόνι. Από τη μία μεριά το μπαλόνι έχει αρτηρίες και από την άλλη έχει φλέβες. Έρχεται λοιπόν το οξυγόνο, μπαίνει στα βραχιόλια, το αίμα μπαίνει στα βραχιόλια, παίρνει το οξυγόνο με διαπήρηση, το μεταφέρει στους ιστούς με αποτέλεσμα έτσι να λειτουργεί ο οργανισμός. Αυτή λοιπόν την ικανότητα να γίνει η ανταλλαγή των αερίων στα βραχιόλια, το κόντισεπ την κάνει πάρα πολύ πιο εύκολη. Δηλαδή, αντί να πάρει το αίμα ένα κιλό, ένα λίτρο οξυγόνο, παίρνει 1,3. Πιστεύω να το καταλάβατε αυτό. Έτσι. Τώρα. Είναι και άλλα εδώ πέρα τα οποία. Τώρα θα δούμε. Τα έχουμε πει καλά αυτά τα πράγματα μέχρι στιγμή για το Cordyceps. Θέλω να σας πω τι μπορούμε να περιμένουμε από το Cordyceps. Έτσι. Υπάρχει τα β' και σίγμα. Ενισχύει το τάφ λεπτοκυτάρων. Τα τάφ είναι τα φτήμα αδένα και είναι το ανοσοποιητικού. Το καρδιακό σύστημα βελτιώνει τις λειτουργίες του καρδιακού μυός. Αυξάνει την ATP, βελτιώνει τον ρυθμό ανάκτησης μετά από άσκηση, ενισχύει τη μελατονίνη που είναι για να κοιμόμαστε. Αυτά είναι τα βασικά. Όμως, το κυριότερο που μπορεί να κάνει το Cordyceps είναι η αντικαρκυνική του δράση. Εδώ θέλω να πω το εξής σε όλους τους συνεργάτες που έξερα. Ο άνθρωπος κάθε 7 χρόνια έχει καινούργια κύτταρα. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι 8 χρονών, με τα κύτταρα που γεννήθηκε. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος που είναι 70-100 ετών, αν διαιρέσουμε δι' αυτά, 7, ξέρουμε πόσες φορές ο οργανισμός του η βιολογική. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος, για να πούμε ότι θα βοηθηθεί από τα μανιτάρια, πρέπει τα μανιτάρια να κάνουν τον κύκλο τους. Ο κύκλος λοιπόν των μανιταριών, και σας το λέω τώρα από ευκαιρία γιατί δεν είχα το χρόνο να σας πω στα μετέωρα, εξαρτάται τι
μανιτάρι είναι. Ο κύκλος βασικά του γανόδελμα λυσίνου είναι 4-5 έτη. Ο κύκλος του κόντισεπ είναι γύρω στα 7 έτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να πούμε ότι αν πάρουμε κόντισεπ δεν θα πάθουμε καρκίνο, θα το παίρνουμε συνεχώς 7 χρόνια και 1000% δεν θα πάθουμε καρκίνο. Αυτή είναι η διαφορά. Δυστυχώς όμως αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Αυτό είναι το λάθος. Δεν αφήνουμε τα προϊόντα αυτά να κάνουν τον πλήρη κύκλο στον οργανισμό. Και γιατί πρέπει να δώσουμε τόσα χρόνια? Γιατί συνέχεια τα κύτταρα ανανεώνονται. Πεθαίνουν, παθαίνουν απόπτωση και βγαίνουν καινούργια. Και ένα πράγμα για τον καρκίνο. Όταν είχαμε πάει στα Μετέωρα, με πλησιάσαν πολλοί συνεργάτες και με ρωτάγανε σχετικά με τον καρκίνο, γιατί οι άνθρωποι δεν γίνονται καλά. Πρώτον, έχει αποδειχθεί ότι τα καρκινικά κύτταρα παράγονται από τα βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα τι κύτταρα είναι? Βρίσκονται σε όλο τον οργανισμό, τα οποία είναι σε αδράνεια. Δηλαδή, δεν ξέρει ο οργανισμός τι να τα κάνει και τα χρησιμοποιεί όπου τα έχει ανάγκη. Παλιά νομίζαν ότι τα κύτταρα αυτά από ανθρώπου βγαίνανε, κάνανε λάθος. Μόνο τα βλαστοκύτταρα δημιουργούν τους όγκους. Άρα λοιπόν, για να μην πάθουν όγκο, πρέπει να πάρουμε ένα προϊόν που προστατεύει τα βλαστοκύτταρα από τα νεκρατούν. Και αυτό είναι το κόντισεπ. Καταλάβετε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι μόνο το κόντισεπ, είναι και πολλά πράγματα, αλλά το βασικό προϊόν για την αντικαρκινική του δράση είναι το κόντισεπ. Είναι ισχυρότερο περίπου 20 φορές από τη χημειοθεραπεία. Το πιο ισχυρό. Πιστεύω να το καταλάβατε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, για να καταλάβετε τι σημαίνει κόντισεπ, θα σας διαβάσω για 2 λεπτά μόνο, μην σας κουράσω γιατί δεν είσαστε γιατροί. Λέει λοιπόν η μελέτη, μελέτες in vivo σημαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Έδειξαν ότι το κόντισεπ έχει αναστατική επίδραση στο καρκίνωμα του ασκήτη, καρκίνος του έγκλου. Και ως τρεσάκωμα το ΜΕΘ-α, στο λέμφωμα L4, στο μελάνωμα B16 και στο καρκίνωμα του Λέβης, που είναι στο πνεύμονα και στους όγκους ΙΤΑ22. Επιπλέον, ανέτρεψε την καταστατική επίδραση της απαγωμένης από τοξόλη λευκοπαινίας. Η τοξόλη είναι ταξός ολοφοφόρος, ένα πεύκο, το οποίο το δίνουν στον καρκίνο του μαστού. Αυτό δημιουργεί ανεμίες και καταστάσεις δύσκολες στις γυναίκες. Αν πάει το κόρτισεπ, αυτές τις ανομαλίες τις διορθώνει, αυτές τις παρενέργειες. Δυστυχώς όμως, οι ογκολόγοι συνάδελφοι δεν το λένε αυτό το πράγμα. Εδώ όμως, αυτοί εδώ οι Κινέζοι το λένε, κύριε, εμείς δίνουμε κόρτισεπ. Το καταλάβατε? Τώρα, το κόρτισεπ παρουσιάζει άμεση, όχι έμεση, άμεση κυριοταξική δράση και σε άλλα είδη καρκίνων, όπως το μελάνωμα, το λεμφοκυταρικό καρκίνωμα, τον καρκίνο του προστάτη, τον καρκίνο του μαστού, το είπαμε, το υπατοκυταρικό καρκίνωμα, το G2 και το G38, το ορθοκολλικό και τα κύτταρα 60 που λένε αυτά, τα γιατρικά. Σας τα λέω αυτά. Δεν θέλω να τα γράψετε, ούτε να τα μάθετε. Σας λέω σε επιστημονικό επίπεδο που έχουν γίνει έρευνες, τι μπορεί να κάνει το κόρτισε. Το οποίο είναι ένα προϊόν πολύ καλύτερο από τα φάρμακα της χημικής βιομηχανίας, της φαρμακολογίας. Δυστυχώς όμως σήμερα εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν το ακούθουν τόσο πολύ. Λοιπόν, διατηρεί τα λιπίδια του αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα. Ακούστε όμως να σας πω κάτι. Λέει εδώ πέρα διατηρεί τα λιπίδια του αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα, πότε όμως? Σε φυσιολογική διατροφή. Όταν λοιπόν πάμε και φάμε μια προβατίνα 7 κιλά, το κόντισεπ δεν θα βοηθήσει να μειωθεί η χοληστερίνη. Γιατί είναι τόσο πολύ και δεν προλαβαίνει. Πρέπει να πάρει όλα τα 10 κουτιά μαζεμένα. Λέμε σε μια φυσιολογική διατροφή με τις φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή να τρώμε τις θερμίδες τις οποίες πρέπει. Τότε
διατρεί τα λειτουργία του αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα, δεν αφήνει να γίνει εκτροπή. Τι σημαίνει αυτό, ότι βοηθάει και δεν κάθεται η χοληστερίνη και τα λιπίδια του αίματος στα πτώματα των αρτηριών. Μαζί δε με το κόρτισπάιν βοηθάει να ξεβουλώσει τις αρτηρίες. Γι' αυτό και υπάρχει η συνεργασία μεταξύ του ανανά και του κόρτισε. Βελτιώνει τις λειτουργίες των νευρών, το ανασωπητικό σύστημα, ρυθμίζει τα ζάχαρα και βελτιώνει το γαστρικό έλεγχο. Επίσης, μπορούσα να σας πω και πολλούς μηχανισμούς το πώς επεμβαίνει στον καρκίνο το κόρτισεπ, αλλά δεν πιστεύω να σας χρειάζονται αυτά, δεν είσαστε γιατροί. Όποιος θέλει πάει να πάρει τηλέφωνο να τα εξηγήσω. Επίσης, το κόρτισεπ βοηθάει και στην παραγωγή του RNA και κατ' επέκταση στο DNA. Και αυτό σημαίνει ότι στη διαίρεση του κυττάρου, το κύτταρο αυτό δεν θα πάθει κάποια εκτροπή. Ή όταν ο οργανισμός δώσει εντολή ένα πλαστο κύτταρο να πάει να κάνει μια δουλειά, θα αρχίσει και αυτό να διαιρείται. Με το κόρτισεπ δεν υπάρχει περίπτωση το κύτταρο αυτό να ξεφύγει και να αρχίσει να διαιρείται, χωρίς να το θέλουμε εμείς. Γιατί καρκίνος τι σημαίνει. Καρκίνος σημαίνει ότι διαιρείται ένα κύτταρο ενάος, σημαίνει ότι γίνεται όγκος. Η ουσία που δίνει εντολή να σταματήσει η διαίρεση του κυττάρου είναι μια ουσία που βρίσκεται στα φρούτα και, και στην ντομάτα, το λικοπένιο. Όταν λοιπόν το λικοπένιο ενωθεί μαζί με το κόρτισεπ, δεν υπάρχει περίπτωση το κύτταρο αυτό να διαιρεθεί παράνομα. Θα διαιρεθεί κανονικά και θα σταματήσει εκεί που του λέει η φύση, εκεί που είναι κωδικοποιημένο. Όταν λέμε κωδικοποιημένο, εννοούμε τι περιλαμβάνει μέσα το DNA. Και για την ιστορία θέλω να σας πω ότι πριν εκατομμύρια χρόνια υπήρχαν βακτηρίδια και μερικά βακτηρίδια τρώγανε τη σάμος και τις πέτρες εκεί πέρα στα αρχαία τι γινότανε και παράγανε οξυγόνο 15 φορές πάνω από το κανονικό. Μετά από κάτι χρόνια, κάτι δισεκατομμύρια χρόνια, αυτά όλα τα βακτήρια αρχίσαν να παράγουν DNA, να παράγουν RNA, να γίνει το κύτταρο. Σιγά σιγά το κύτταρο έπρεπε να έχει μια μεμβράνη να τα βάλει αυτά όλα μέσα. Τελικά έγινε και η μεμβράνη. Άλλοι λένε τα έκανε ο Θεός, άλλοι λένε τα έκανε η φύση. Ο καθένας ό,τι πιστεύει καλό είναι. Το θέμα είναι ότι σήμερα εμείς υπάρχουμε. Μέσα στο κύτταρο λοιπόν αυτό υπάρχει ο πυρήνας, υπάρχει το DNA, υπάρχει το RNA και υπάρχει και η αποθήκη των κυττάρων που έχουν την ενέργεια. Αυτά είναι τα μυτοχόνδρια, είναι κάτι σαν φασολάκι. Αυτά λοιπόν τα μυτοχόνδρια θα υπερασπίζεται το κόρτισε πάρα πολύ καλά σε όλες τις λειτουργίες που κάνουν. Δεν θα σας πω τώρα τι λειτουργίες κάνουν, αλλά το α και το ω της ζωής ξεκινάει από τα μυτοχόνδρια. Είναι σε κεταρικό επίπεδο. Έτσι. Επίσης, τα κύτταρα για να πεθάνουν έχουν ένα μηχανισμό, αυτό λέγεται απόπτωση. Αυτός λοιπόν ο μηχανισμός που δημιουργεί την απόπτωση, ο αποπτικός μηχανισμός, είναι μοριακής δομής, μοριακού τύπου. Και τι κάνει τώρα το κόρτισε. Ενεργοποιεί μερικά ένζημα και μερικά στοιχεία, αν καταλάβετε, όπως είναι η κυκλοοξυγενάση. Παίρνει λοιπόν τον παράγοντα από τα κύτταρα, τον νουλ δηλαδή, τον καταθλιπτικό παράγοντα, αυτός που σκοτώνει τα πάντα, και τον μεταφέρει εκεί που πρέπει για να γίνει η απόπτωση. Η απόπτωση σημαίνει θάνατος του κυττάρου. Αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει μας στον καρκίνο π.χ. είναι να γίνει μια απόπτωση. Άρα λοιπόν το κόρτισεπ βοηθάει στην απόπτωση. Αυτό είναι το τροποθεραπεία. Καταλάβετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό προϊόν αυτό. Το κύκλο οξυγενάσεων έχουμε δύο ειδών. Και αν πάρουμε μια σπιρίνη, το σαλικαλικό οξύ, δεσμεύει την κυκλοοξυγενάση. Με αποτέλεσμα, η κυκλοοξυγενάση είναι στην αλυσίδα της αιμόστασης,
με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να παθαίνει αιμορραγίες. Γι' αυτό και παίρνουν μια ασπιρίνη κάθε πρωί, αυτοί που έχουν καρδιά, για να μην πίζει το αίμα. Αν πάρουν όμως το κόντισε, δεν θα έχουν τις παρενέργειες της ασπιρίνης και θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί το κόντισε επεμβαίνει και στο εξόδιο του αίματος. Εξόδιο του αίματος σημαίνει υπηκτικότητα του αίματος. Δύο μανιτάρια επεμβαίνουν εκεί. Επεμβαίνει το κόντισε και το αντρό. Πάμε τώρα. Ενίσχυση ανοσοποιητικού. Αυτά που σας είπα είναι δύο πραγματάκια απλά, τα οποία να το καταλάβετε. Ανοσοποιητικό σύστημα είναι εκείνο που ο άνθρωπος πρέπει να το έχει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση για να μπορεί να λειτουργήσει και να μας προφυλάσσει από διάφορες ασθένειες. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν πίνει, καπνίζει, τρώει λιπαρά, παίρνει τοξίνες, τότε το ανοσοποιητικό του σύστημα παλεύει να διώξει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει δυνατότητες να κάνει κάτι άλλο. Και όταν παρουσιαστεί μια ανομαλία στα κύτταρα, την παθαίνει τη ζημιά. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόντισεπ της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού είναι το καλύτερο μανιτάρι, το καλύτερο προϊόν. Και τα άλλα βοηθάνε, αλλά αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το χρησιμοποιείτε όταν θέλετε αύξηση της ενέργειας του ανοσοποιητικού συστήματος. Έτσι. Από τα 100 κιλά του ανοσοποιητικού συστήματος, τα 90 βρίσκονται στο έντερο. Αυτά το ξεχνάτε ποτέ. Άρα λοιπόν η διατροφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αναπνευστικό. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι το φυσικό κόντισεπ έχει μια μακρά ιστορία στις αναπνευστικές λοιμώξεις και στον καρκίνο του πνεύμονα. Τα πρώτα πειράματα που κάνει οι Κινέζοι γιατροί πριν δουν οι χημειοθεραπείες ήταν το κόντισεπ, στον καρκίνο του πνεύμονα. Είχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους εδώ πέρα. Και πώς το πετυχαίνει αυτό το κόντισε. Το πετυχαίνει με την ενεργοποίηση της έμφυτης ανοσίας. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, εξαναγκάζει τον οργανισμό να βγάλει από μέσα όλες τις δυνάμεις και να καταπολεμήσει την πάθηση. Με τη βοήθεια του κόντισε. Κανένα άλλο μανιτάρι ή κανένα άλλο χημειοθεραπευτικό προϊόν, φάρμακο ας το πούμε έτσι, το κάνει αυτό. Βλέπετε λοιπόν τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά με το κόντισε. Μπορούσα να σας πω και άλλα πράγματα. Αν σας διαβάσω το πώς επεμβαίνει στην καρδιακίνη, θα σας διαβάσω πώς αυξάνει τους παράγοντες νέκρωσης των κυττάρων, που αυτός ο παράγοντας μπαίνει και καταστρέφει τα κύτταρα. Να σας πω ότι υπάρχουν κύτταρα του ανοσοποιητικού που με το φαγοκυτάρο, δηλαδή πάνε και το πιάνουν το κύτταρο και το τρώνε, πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα των φαγοκυτάρων να κάνουν τη δουλειά του. Γι' αυτό λέμε και ενισχύει το ανοσοποιητικό. Οπότε βλέπετε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ευτυχώς για μας και δυστυχώς για τους άλλους, η DXN έχει ένα από τα καλύτερα προϊόντα. Το λέω αυτό με όχι με επιφύλαξη, με πλήρη γνώση, ότι το προϊόν αυτό δεν συγκρίνεται με τα άλλα. Εμείς παλιά δοκιμάσαμε και άλλα προϊόντα, αλλά εταιριών, αλλά σαν το DXN το κόντισε, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει καμία τελή. Έτσι. Τώρα, οι συσκευασίες που διατίθενται είναι κάποιο των 60 σε 450 μιλιγκράμμ, και το σκόρ με 30 μιλιγκράμμ. Τώρα, εντάξει θα σας πω την καταστατική λειτουργία στα φτάνα νοσήματα. 2,4 μιλιγκράμμ την ημέρα για 21 μέρες μπορεί να βοηθήσουν σε μια ρευματοδία αφήτηδα. Δηλαδή, μπαίνει μια άλλο σκοπιζόνη. Καταλάβατε. Μπορεί να βοηθήσει και να εξασθενήσει, όχι να κάνει καλά, να εξασθενήσει το συστηματικό ερυθυματόδη λύκο, που είναι μια πάρα δύσκολη πάθηση.
Αλλά μπορεί και να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πάθηση, εκτός από το κόντισεπτ, να δώσουμε και δύο-τρία άλλα πραγματάκια. Έχει αντιπλεγμονώδη δράση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως πας στο γιατρό και σου λέει, πονάει το πόδι μου, γιατρό, και σου λέει πάει ένα μεζουλί, εμείς θα του δώσουμε ένα κόντισε, ένα επί τρία την ημέρα. Σε 10-15 μέρες θα το έχουμε περάσει όλοι. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά? Τις αγκιοπάθειες. Σε αγκιοπάθειες, αν δώσουμε 50 μιλιγράμμα κιλό βάρους για 15 μέρες, αρχίζει η νόσος και υποστρέφει. Αν μπείτε και δείτε τη βιβλιογραφία της κλασικής διατροφής, ξέρετε τα φάρμακα που δίνουν, τι παρενέργειες έχουν, και αυτό δεν έχει καμία παρενέργεια. Τίποτα. Επιδρά επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα στο έντερο, το κυριότερο. Βοηθάει στον το λεμφικό ιστό, που σχηματίζεται από το γαστρεντερικό σύστημα, το λεγόμενο GALT, όποιος διαβάσει γιατρική, το λέγεται GALT. Το αποτελείται από τις πλάκες του Πάγερ, τα λεμφώδη στο σωμάτια, στο παχύεντρο, στον ισοφάγο, αμυγδαλές και στα αδενοειδείς εκπλαστήσεις. Υπάρχουν νευροειδή κύτταρα, β' λεμφοκύτταρα και τα λεμφοκύτταρα. Αυτά είναι που μας κάνουν το ανασωπητικό. Αυτά λοιπόν τα ενισχύουν. Εάν δεν έχουμε ένα καθαρό έντερο, δεν έχουμε καθαρή ανοσία. Δεν έχουμε γερό ανασωπητικό. Τι προσβάλλει το έντερο? Τα μικρόβια. Όπως είναι η σαλμονέλα, η ασκληρίκια κόλλη, ο γαλακτομπάκυλος, τα οποία αυτά σε παθολογικές καταστάσεις δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, τι σημαίνει παθολογική κατάσταση? Έχουν περάσει τον αριθμό των φυσιολογικών ατόμων και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι καταστρέφουν το ανοσοποιητικό. Και εκείνη την ώρα, αν ο οργανισμός έχει ανάγκη να πάρει από το ανοσοποιητικό κάτι για να τον βοηθήσει, δεν μπορεί. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δώσουμε λίγο χλιαρό νερό και λίγο σκόνη του κόντισε για 7 μέρες, να βάλουμε ένα γραμμάριο κιλό βάρους, δηλαδή ας πετάμε 50 γραμμάρια για 7 μέρες, όλο το έντερο έχει καθαρίσει. Ένα κάτι που δεν το είχατε σκεφτεί. Έχει αντεξοδοτικές ιδιότητες, γιατί τις δίδες υδροξυλίου, και εδώ που λέμε αντεξοδοτικές ιδιότητες, ξέρετε γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει σίδερο και παίρνει οξυγόνο. Σίδερο και οξυγόνο και κάνουν σκουριά. Ο άνθρωπος πεθαίνει από τη σκουριά και αρρωσταίνει και από τις ελεύθερες ρίζες. Τι σημαίνει ελεύθερες ρίζες? Είναι οι ρίζες εκείνες που κυκλοφορούν ελεύθερες και τα μόρια τους, όπου βρουν ευκαιρία, πάνε και καθυλώνονται απάνω. Με αποτέλεσμα, οι ελεύθερες ρίζες να μας δημιουργούν μεγάλες καταστάσεις, βαριές καταστάσεις, όπως είναι ο καρκίνος. Γι' αυτό στα λύπη πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί τη λύπη πρώτη. Εμείς, σαν λακτική ιατρία, αυτό που συστήνουμε είναι μόνο το λάδι, τίποτε άλλο. Το ελαιόλαδο μου, έτσι. Είπαμε ότι έχει και τα λύπη, τα πάντα όλα, μην σας κουράζω άλλο. Σας είπα και πραγματάκια παραπάνω για να καταλάβετε το πόσο σημαντικό προϊόν είναι αυτό το κόντισε. Και είστε τυχεροί που έχετε μια εταιρεία που έχει το καλύτερο προϊόν στον κόσμο. Μην το ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας, ότι το α και το ω της γανοθεραπείας είναι το κόντισε. Η μελέτη που έχω εγώ εδώ είναι 120 σελίδες. Θα ήθελα 5 ώρες να τη διαβάσω. Και πρέπει να έχετε και γιατρικές γνώσεις και βιολογίας για να καταλάβω τι σημαίνει κόντισε. Εγώ όμως για αυτό σας λέω ότι μην το φοβάστε να το δίνετε σε ανθρώπους χωρίς κανένα κίνδυνο. Τώρα πώς το χορηγούμε? Αναλόγως την πάθηση είναι και η χορήγηση. Εάν θέλουμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο
μια προφύλαξη, μπορούμε να δώσουμε μια κάψουλα την ημέρα ή δύο κάψουλες, μία πρωί και μία βράδυ. Αν όμως έχει κάποια πάθηση, πρέπει να τροποποιήσουμε τη δοσολογία. Αυτό εξαρτάται το πόσα κιλά είναι ο άνθρωπος και τι πάθηση έχει. Εντάξει. Αυτά ως προς το κόμπισο. Αν θέλετε κάτι, να μου στείλετε ένα μήνυμα, να σας απαντήσουμε. Πολύ ευχαρίστω. Τώρα πάμε στο Codipine. Το Codipine ένα προϊόν το οποίο είναι η συνεργασία μεταξύ του Codicep και του Ανανά. Αυτό το προϊόν τι σκοπό έχει. Παίρνει τις υγρές των δύο προϊόντων και την κάνει ένα. Αυτό γίνεται με ζύμωση. Η ζύμωση γίνεται περίπου στους 6 μήνες, πρέπει να κλείσουν 6 μήνες, και γίνεται παρουσία καταλήψη. Τι σημαίνει καταλήψη? Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα άζυμο. Τι σημαίνει άζυμο? Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να παίρνουμε προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής που να έχουν και ένζυμα τα οποία χρειάζεται τον οργανισμό. Ας προθέσουμε πάνω και τρώμε φασόλια ή κρέας ή μακαρόνια. Και τρώμε μία μερίδα κανονική. Αν δεν επέμβουν τα ένζυμα μέσα στο μάχη, θα τα χωνέψουμε σε 7 μέρες το φαγητό αυτό. Τα γαστικά, η γράμμη, η ταλαιπωρία θα διαλυθούν και θα στο μάχη μέσα. Δεν θα γίνουν ουσίες να προωθούν από το έντερο για να πάρουμε ενέργεια. Αν τους δώσουμε τα κατάλληλα όμως ένζυμα, η πέψη θα γίνει σε 3 με 5 ώρες. Βλέπετε τη διαφορά. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα στον Ανανά με το κόμπισε. Έχει τη δυνατότητα το προϊόν αυτό να ενεργεί τάχιστα. Δηλαδή εκεί που θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον, δεν θα περιμένουμε 5 μέρες και 10 μέρες, αλλά σε 1-2 μέρες το πολύ θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Τώρα, ο Ανανάς. Ο Ανανάς έχει αντιεξοδικές ιδιότητες που βοηθούν σε τι? Στην προστασία του κυτάρου. Και όταν λέμε, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, προστασία του κυτάρου, είναι η προστασία της κυταρικής μεμβράνης. Διότι άμα διαλύσει η κυταρική μεμβράνη, καταστρέφεται το κύτταρο. Είναι σαν να θα βγάλω στο δέρμα, θα ζήσετε όχι. Ο ανανάς μαζί με το κόντισεπ συμβάλλει πάρα πολύ στη θεραπεία. Είπαμε προηγουμένως με το κόντισεπ ότι βοηθάει στο θέμα των μαγείων, δηλαδή ελαττώνει τη χοληστερίνη με αποτέλεσμα να μην μπορεί η χοληστερίνη ή τα λίπη να κάτσουν στα αγγεία. Ναι, αλλά μόνο το όμως το κόντισεπ δεν μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να πάρει και το κοντιπάιν, το οποίο αυτό θα περάσει και θα καθαρίσει τα αγγεία. Ναι, μεν δεν θα μπορούν αυτά να κολλήσουν, αλλά δεν μπορούν να φύγουν κιόλα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι πρέπει να πάρει ένα να ξεβουλώσει τα αγγεία του κοντιπάιν. Το ανανάς έχει μία μεγάλη γκάμα από ένζημα. Υπάρχει ένα ένζημο, βρομελάιν λέγεται, η οποία έχει εξαιρετική αντιφλεγμονώδη δράση. Είναι ένα ένζημο το οποίο, αν λείπει από τον οργανισμό, έχουμε αυτόματες φλεγμονές. Όμως μόνη της αυτή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να έχετε να συμπεριφορείτε και από τον κόντισε. Γι' αυτό και πάνε μαζί. Τώρα, τα εστιατικά του ανανά βοηθάνε τα προβλήματα αφρίκτητα, αισμότητα, φλεγμονών και έχει πάρα πολλές καλές ιδιότητες. Το κόντισε της DXN είναι μια φόρμουλα πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή έχουν κατορθώσει οι κατασκευαστές να βγάλουν αυτό το προϊόν με ένα μοναδικό σχεδιασμό και συνδυασμό των ιδιωτήτων που αντιπροσωπεύουν αυτά τα δύο. Είναι συνδυασμός υψηλής ποιότητας μανιταλιού και των ενζήμων των ανά.
είναι, είπαμε προηγουμένως, ένα ζηματούχο αυτό, προκύπτει από τη φυσική ζήμωση που θυμούν ανάγκη να μεταλλεί για 6 μήνες, που περιέχει μοναδικά μόρια που δεν υπάρχουν στην καθημερινή μας διατροφή. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή φόρμα. Τώρα, εγώ θα σας πω τις ιδιότητες αυτά που λένε οι Κινέζοι. Τι λένε λοιπόν οι Κινέζοι για το κώδικα? Συμβάλλει στη ρύθμιση του pH του σώματος, μένει το εξώδες, δηλαδή την πυκτικότητα του αίματος. Δεν μας αφήνει να πήξει το αίμα. Βοηθάει στον καθαρισμό των αρτηριών. Ένας ο οποίος έχει πάθει έμφραγμα, δεν πάρει κορτισπάιν, δεν θεραπεύεται από τις αρτηρίες. Ό,τι και να του δώσουν, ό,τι φάρμακο να πάρει. Μόνο το κόντισα από το θεραπεύει. Αυτό να το έχετε υπόψη στο μυαλό σας. Επειδή καθαρίζει τα αγγεία, έχουμε ελάττωση των εγκεφαλικών επεισοδίων και των θρομβώσεων. Θρομβώσεις που να πάθουμε παντού, σε όλο το σώμα. Ακόμα και στον εγκέφαλο. Τα εγκεφαλικά είναι δύο νιβού. Ή θα έχουμε αιμορραγικό ή θρομβωτικό. Επειδή λοιπόν βοηθάει και το τείχωμα των αγγείων, μας προφυλάσσει και από τα δύο εγκεφαλικά. Εάν δώσουμε σε μια βαριά πάθηση ένα οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, άλλο προϊόν, και δεν δώσουμε το CodePine, τότε το προϊόν το πρώτο που θα δώσουμε θα ενεργήσει σύμφωνα με αυτά που έχει κατασκευαστεί, ας το πούμε έτσι. Αν δώσουμε όμως το CodePine, αυξάνεται στο διπλό η δυνατότητα. Έχει ένα μηχανισμό ενζηματικό, τον οποίο δεν το έχουν καταλάβει ακόμη, και βοηθάει στο θέμα αυτό επί δύο. Έχει αντιφλεγμονώδες ιδιότητες. Τι σημαίνει φλεγμονή? Συγκέντρωση μερικών ουσιών που δημιουργούν ίδρυμα. Φλεγμονή, κατακράτηση. Φλεγμονή, και μπορεί να έχουμε και φλεγμονή που να έχει τα χαρακτηριστικά της φλεγμονής, να καίγεται δηλαδή η περιοχή. Να έχουμε ίδρυμα, τούμπορ, κόλορο, όπως τα λέγανε οι παλιοί Λατίνοι, που σημαίνει ότι έχουμε φωτιά, το πιάνουμε και καίει. Βελτιώνει την πέψη, βελτιώνει τις εντερικές λειτουργίες, υποστηρίζει με τα ένζημά του το πεπτικό σύστημα, τους μυς, τις αρθρώσεις. Έχουμε πιο υγιεινή κυκλοφορία τέματος στο σκοπιο πάνω. Ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα και σας είπα τον μηχανισμό. Και διατηρεί τους πνεύμονες σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με τη διεθνή βιβλιογραφία, εμείς οι εναλλακτικοί πιστεύουμε ότι τα πάντα έγινε στο κυκλοφορικό σύστημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας έχει βάλει ντομάτες και ζαλζαβατικά σε ένα κήπο 10 στρέμματα. Και έχει ναριάκι και ποτίζει μόνο τα δύο στρέμματα. Τα άλλα 8 στρέμματα θα βγάλουν παραγωγή, φυσικά όχι. Άρα λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει σαν εναλλακτικού γιατρού να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κυκλοφορικό σύστημα, γιατί από εκεί πάνε όλα. Ακόμα και το ανοσοποιητικό σύστημα, τα προϊόντα, τα στέλνει με το κυκλοφορικό. Το κυκλοφορικό σύστημα δεν είναι μόνο το αίμα που ξέρουμε, είναι και η λέμφος. Και το λεμφικό σύστημα, το κυκλοφορικό, υπάγεται. Αυτό λοιπόν το προϊόν που καθαρίζει όλα αυτά είναι το CodePine. Ας υποθέσουμε ότι ένας ασθενής έχει δερματικό πυρετό. Ο δερματικός πυρετός πολλές φορές δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Κάνει αθλήτητα, ρευματισμούς, προσδιοραθλήτητα, σπονδιοραθλήτητα, νόσος του στυλ, παραμορφωτική αρθροπάθεια, ερτηματώδη λύκο και άλλα τα κακά. Αν δώσουμε CodePine, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός να μην πάθει από τις πανίδες. Οι Κινέζοι λένε ότι είναι ευχαριστημένοι από την πορεία των ασθενών που το CodePine από τις πατήσεις αυτές. Μετά, υπερτασικά φαινόμενα. Βοηθάει. Την ιδιοπαθή πέταση. Βοηθάει. Βοηθάει στην υπερτασική νευροπάθεια, που μπορεί να καταργήσει άλλο τα νεφρά του και να πει νευμοκάθαρση. Ένα άλλο κακό που κάνει η πέταση είναι η οφθαλμική πέταση. Όποιο πάει το CodePine δεν πρόκειται ποτέ να πάθει η πέταση στα μάτια. Μεγάλο και αυτό το προσώπημα.
Είπαμε για την επάρκεια, είπαμε για τα νοσήματα των πνευμών και των Αγίων, τα νευρίσματα, ειδικά τη πνευμονική, προστατεύει τα τυχώματα. Νοσήματα του εγκεφάλου, όπως είναι αιμορραγία, ισχυμία, απόφραξη στενώσεις, μας βοηθάει πάρα πολύ να κρατάμε τα υγεία καθαρά και στο κεφάλι και στο λαιμό. Μην ξεχνάτε ότι από την καρδιά βγαίνουν οι καροτίδες και υπάρχει ο διχασμός των καροτίδων και εκεί πέρα οι πιο πολλοί άνθρωποι πιάνε εκεί πέρα πέτρα και μπαίνουν στα χειριά και τους καθαρίζουν τις καροτίδες. Με το κόντρο που πάει, όποια στα παίρνει δεν παθαίνει αυτό το πράγμα. Δεν προλαβαίνει να κάτσουν εκεί πέρα τα λίπη και τα ασβέστη. Αθυροσκλήρωση. Στην αθυροσκλήρωση σημαίνει το αγγείο, το τείχμα του αγγείου σκληραίνει. Και μπορεί να έχουμε αθυροσκλήρωση που λέμε, αγγειοπάθεια, αφήρωμα, εκφύλιση των αγγείων, σύνδρομο ρεϊνό και πάθουμε μετά από αυτά όλα γάγκρινα να χτυπήσουμε. Γιατί γάγκρινα τι σημαίνει, δεν παίρνει αίμα το περιοχή και σαπίζει ο ιστός. Έχουμε τα αποτακτική εκνοβόνη. Λεβίτιδα, περιφερειακή αγγειοπάθεια, αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση, εμβολή αρτηριακής αορτής, ρήξη αρτηριών, αλσχάιμερ, τόσα πολλά ανεμίες. Άμα στα διαβάσουν πάρα πολλά, τα ζάλισα. Θα σταματήσω εδώ. Απλώς θα σας πω τώρα τη δοσολογία. Πριν όμως πάω στην δοσολογία, θέλω να σας πω ότι προστατεύει πολύ και το νευρικό σύστημα. Ετάχει θα σας πω, προστατεύει από τα αγγειακά επεισόδια, τα εγκεφαλικά, τις παθείς και τις κακούς του μυελίου των οστών και του νοτιού μυελού, σκρίσεις κατά πλάκα, νόσους του Πάρκινσον, νευρίτιδες πολυερίδες, νευρίτιδες, νόσους του κινητικού νευρώνα, νόσους του σαρκό, συγγενείς παθήσεις, που έχουμε την κοινωνική μας κατάσταση, και τους όπους του νευρικού συστήματος. Τώρα την δοσολογία. Η εταιρεία DXN λέει 20 ml σε 200 ml έως 400 ml νερό ή άλλο χυμό και να το πίνει. Όμως η γραφή από την Κίνα μας λέει ότι αναλόγως την πάθηση μπορεί να δώσουμε και το κόρτισε. Εγώ σας τη δίνω και αυτή για να την ξέρετε. Είναι 20 ml σε 60 ml νερό τρεις φορές την ημέρα και όταν λέμε νερό, υγρό, οτιδήποτε και σε βαριές καταστάσεις είναι άλογο με τη ευρύτητα. Ανωτέρα δόση είναι το βάρος του ατόμου. 1 ml ανά κιλό βάρος. Όταν έχουμε ένα καρκίνο, ότι είναι εφθαρμένες οι αρτηρίες, δεν μπορούμε να δώσουμε τόσο λίγο, πρέπει να δώσουμε σύμφωνα με το βάρος του ασθενούς. Γιατί ένας που είναι 1,60 και έχει 10 μέτρα αρτηρίες, ένας που είναι 80 έχει 12-13 μέτρα αρτηρίες. Και πρέπει το πρέον να φτάσει. Αυτά ήθελα να σας πω. Χάρηκα που θα τα ξαναείπαμε.